Ιούνιος του 1919. Ο ελληνικός στρατός προσπαθεί να σταθεροποιήσει τις θέσεις του γύρω από τη Σμύρνη. Σύμφωνα με τις συμμαχικές εντολές, αποκλειστικό του καθήκον είναι η τήρηση της τάξης. Τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει στο νομικό καθεστώς της περιοχής. Όμως οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Τούρκοι, πρώην χωροφύλακες και στρατιωτικοί οργανώνουν νυχτερινές επιδρομές στη ζώνη που ελέγχουν οι Έλληνες. Εκείνοι απαντούν με αντίπεινα. Οι μάχες σύντομα επεκτείνονται. Οι ελληνικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα τακτικά στρατεύματα των Τούρκων, αλλά και ένοπλα αποσπάσματα φανατικών μουσουλμάνων. Ταυτόχρονα δέχονται ευνηδιαστικές επιθέσεις από τους Τσέτες που έχουν συχνά τα ορμητήριά τους μέσα στην Ιταλική ζώνη. Οι Ιταλοί, όταν δεν δείχνουν ανοχή, προσφέρουν ανοιχτά τη συνεργασία τους. Ο ελληνικός στρατός προσπαθεί να οχυρωθεί στην Μπέργαμο που βρίσκεται πάνω στη γραμμή του μετώπου. Εκδηλώνεται τουρκική επίθεση κατά του Αηδινίου. Οι Έλληνες υποχωρούν για να ξανακαταλάβουν αργότερα την πόλη. Στα πεδία των μαχών μένουν εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες. Ο Βενιζέλος, με συνεχείς αναφορές στους Αγγλογάλους, επισημαίνει τους κινδύνους που διατρέχουν οι Έλληνες από τη δράση Τούρκων και Ιταλών. Ο ύπατος αρμοστής Στεργιάδης, με οδηγίες του Πρωθυπουργού, προσπαθεί να καθησυχάσει τον τουρκικό πληθυσμό. Συχνά μεροληπτεί υπέρ του μουσουλμανικού στοιχείου. Ξέρει πως οι εντολές των Αγγλογάλων είναι σαφείς. Κανένας περιορισμός στις πολιτικο-θρησκευτικές δραστηριότητες των ντόπιων. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες στρατιωτικοί έχουν τη δική τους λογική. Θέλουν να χτυπήσουν τις τουρκικές ομάδες ακόμη και μέσα στην Ιταλική ζώνη. Η διάσταση μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας είναι φανερή.